συγκεντρωθήκαμε μέσα στο γραφείο της Προέδρου του Αρείου Πάγου ναι. για να συζητήσουμε σχετικά με το θέμα αν πρέπει να γίνει πιλωτική δίκη ή θα πρέπει να πάμε στο φυσικό δικαστή που είναι το πολυμελές πρωτοδικείο. Ναι. Κατατέθηκαν οι απόψεις, αλλά θεωρώ και δεν θέλω να διαψευστώ ότι η απόφαση είναι ειδημένη. Ναι. Περί πιλωτικής δίκης θέλετε να πείτε. Ναι, ακριβώς. Με βάση τα τεχτενόμενα, με βάση τις θέσεις και απόψεις της Προέδρου, μάλλον η απόφαση είναι ειλημμένη. Τέλος πάντων, εμείς μέχρι την Παρασκευή θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας εγγράφως και από εβδομάδα Δευτέρα Τρίτη ευελπιστούμε ότι θα βγει και η απόφαση αν θα γίνει πιλωτική δίκη στον Άριο Πάγο, δηλαδή ο Άριος Πάγος ουσιαστικά θα υποκαταστήσει το πολυμελές πρωτοδικείο Αθήνας, θα γίνουν οι φυσικοί δικαστές, οι ανώτατοι αεροπαγίτες. Αυτό είναι πρωτόγνωρο στα ελληνικά χρονικά της δικαιοσύνης. Τι λέτε, εγώ δεν είμαι νομικός για να... Απλά ήμουν μέσα στην όλη διαδικασία και από τα λίγα που κατάλαβα, συμπέρανα, προσωπική μου άποψη, το τι πρόκειται να συμβεί. Από εκεί και γιατί ο Άριος Πάγος είναι ένα ανώτατο δικαστήριο που σε τελική μορφή αφού ακολουθηθούν οι διαδικασίες των πρωτοδικείων της έφεσης ενδεχόμενα ή μπορεί και μετά το πρωτοδικείο αφού έχουν εκτεθεί όλες οι απόψεις και με καταθέσεις μαρτύρων να φτάσουμε με βάση την απόφαση, είτε θετική είτε απορριπτική, στο ανώτατο δικαστήριο ναι. που θα κρίνει τα δεδομένα και όχι θα κάνει το φυσικό δικαστή. Δηλαδή, ο Άριος Πάγος, αυτή είναι η μεγάλη απορία. Σε μια συλλογική αγωγή του νόμου 2251 του 1994 και με μια πιλωτική δίκη που πρώτη φορά έρχεται στα ελληνικά δικαστικά χρονικά γιατί ψηφίστηκε τον Φλεβάρι του 2022, μας δημιουργεί προβληματισμό και πάρα πολλά ερωτήματα. Το σίγουρο είναι ότι ευελπιστώ η δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να μην δεχτεί πολιτικές πιέσεις και παρεμβάσεις για διάφορους λόγους. Γιατί ως συνήθως δυστυχώς στην Ελλάδα αυτό συμβαίνει. Όταν οι ανώτατοι δικαστές κρίνονται από την πολιτική εξουσία, καταλαβαίνετε τα επόμενα βήματα ποια είναι. Και αυτό το έχουμε δει και από παραδείγματα και άλλων που έχουν περάσει από το ανώτατο δικαστικό αξίωμα. Αυτό είναι το συμπέρασμά σας με βάση την κοινή λογική. Αυτά που φοβάστε, αυτά τα οποία συζητάτε, αυτά τα οποία ακούτε από τους νομικούς σας, τους συμβούλους θέλετε να πείτε και με βάση την κοινή λογική εσείς ναι μεν έχετε αυτό τον μεγάλο φόβο και περιμένετε να δείτε τι θα βγει παρακάτω. Ξέρετε, από την άλλη πλευρά λέγεται ότι η ΔΕΗ, εδώ θέλω το σχολείο σας, ότι η ΔΕΗ επιχειρεί να δώσει συνολική λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψει με τη ρήτρα αναπροσαρμογής, ζητώντας από τον Άριο Πάγο να αποφανθεί σχετικά με το ενδεχόμενο, ακούστε, πιλωτικής δίκης, το αποτέλεσμα της οποίας θα δεσμεύει το σύνολο των εμπλεκόμενων ώστε να μην υπάρξουν στην πορεία καθυστερήσεις με αφορμή την έκδοση μεμονωμένων και αντικρουόμενων αποφάσεων από τα κατώτερα δικαστήρια. Δεν κόπτεται για τον καταναλωτή η ΔΕΗ, κυρία Δουλγεράκη. Μην τρελαθούμε. Διότι αν κόπτονταν για τον καταναλωτή δεν θα επέβαλε τη ρήτρα αναπροσαρμογής που σε μια τηλεοπτική συζήτηση η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μπάμπης Παπαδημητρίου, δήλωσε ότι πιέστηκε η ΔΕΗ να εφαρμόσει τη ρήτρα αναπροσαρμογής από τους υπόλοιπους ιδιώτες παρόχους. Άρα μην κοροϊδευόμαστε ότι η ΔΕΗ θέλει να βγει μια απόφαση στο ανώτατο επίπεδο για να δικαιώσει... Ποιος να δικαιώσει? Να δικαιώσει τη ΔΕΗ, θέλει να πει. Για να πάρει τα λεφτά από τα οποία έχει πάρει. Μα το παρακάτω αυτό λέει. Στην αρχή λοιπόν λέει αυτό και στη συνέχεια από την άλλη αυτό το οποίο λέγεται και προτάσσεται είναι στην πορεία
με αφορμή την έκδοση μεμονωμένων και αντικρουόμενων αποφάσεων από κατώτερα δικαστήρια, να μην βγει κάποια άλλη απόφαση που δεδικασμένη θα θεωρηθεί από εσάς, να λέτε ότι κάποιος δικαιώθηκε και άρα μπορεί να προσφύγει και άρα μπορεί τέλος πάντων να απαλλαγεί από τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Κυρία Δουλγεράκη, πριν 10 μέρες ψηφίστηκε να λειτουργούν στα πρωτοδικεία ανά την Ελλάδα ειδική σύνθεση δικαστηρίων που θα εξετάσει περιπτώσεις για την ρήτρα αναπροσαρμογή, για τις προσφυγές που αφορούν την ρήτρα αναπροσαρμογή, πριν 10 μέρες. Για να το κάνει αυτό η πολιτιακή εξουσία, σημαίνει ότι όντως υπάρχουν προβλήματα και δημιουργήσει ένα ξεχωριστό τμήμα στα δικαστήρια που θα εξετάζει αυτές τις περιπτώσεις. Ερχόμαστε λοιπόν, αφού ψηφίστηκε αυτό το πράγμα και πέρασε πριν 10 μέρες, ερχόμαστε να πάμε τώρα σε μια πιλωτική δίκη που ο Άριος Πάγος θα είναι αυτός ο οποίος θα λειτουργεί ως πρωτοδικείο, δηλαδή θα καλέσει μαρτύρους, θα καλέσει δεν ξέρω εγώ τι άλλο θα καλέσει για να εξετάσει όπως εξετάζουν την διαδικασία τα πρωτοδικεία. Μάλιστα. Αυτό είναι πρωτάκουστο στα ελληνικά χρονικά, οπότε δεν είναι η νομική σύμβουλη. Δεν είναι το θέμα ότι δεν πήγε εκεί για να πετύχει μια πιλωτική δίκη. Πήγε εκεί για άλλους σκοπούς. Πήγε πρώτον για να κολυσιεργήσει την απόφαση και να καθυστερήσει η απόφαση στοχευμένα. Δεύτερον, πήγε εκεί θεωρώντας ότι η λύση θα δοθεί με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, του πολιτικού Αγίου Πνεύματος και την παρέμβαση, έτσι ώστε να έχουν θετική κατάληξη. Το ίδιο σενάριο, κυρία Δουλγεράκη, το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις. Όταν φτάνουμε σε ανώτατο επίπεδο, κρίνεται, υποτίθεται, η εκάστοτε κυβέρνηση και αντιλαμβάνεστε το τι ακριβώς συμβαίνει. Μάλιστα. Δεν θέλω να πω περισσότερα για τη δικαιοσύνη, γιατί άμα πω περισσότερα μπορεί να πάω και κατηγορούμενη. Λοιπόν, αυτά υπόθηκαν, εντάξει, είναι τα δικά σας τα σχόλια, από την άλλη αυτά υπόθηκαν έτσι μέσα, είσαστε και πρόεδρος του ΙΝΚΑ, αυτά υπόθηκαν μέσα στο γραφείο της Προέδρου χθες ενώπιον αυτής της... Υπόθηκαν και άλλα πολλά τα οποία πράγματι, καταρχάς ήταν μια κλειστή συζήτηση. Δυστυχώς βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου παραστάθηκε στην όλη διαδικασία, ζήτησε να είναι παρόν και το απαγορεύτηκε η παρουσία. Αυτό δεν καταλαβαίνουμε τι θέλει να πει, ότι είναι μια κλειστή διαδικασία και δεν πρέπει να μάθει ο κόσμος και η Ελληνική Βουλή το τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι πράγματα λίγο παράξενα. Αυτό το σχόλιο ως προς το θέμα των υπολείπων θεμάτων. Βουλευτής από πού? Από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θέλετε να πω και όνομα, δεν έχω πρόβλημα. Ποιος βουλευτής ήταν, να τον βρούμε πρέπει. Ο τέος υπουργός Παναγιώτης Κουρουμπλής. Ναι. Ήταν ο μοναδικός βουλευτής που παραστάθηκε και στο πρωτοδικείο της Αθήνας όταν εκδικάζαμε την 1η Ιουνίου τη συλλογική αγωγή, καθώς και εχθές στον Άριο Πάγο. Μάλιστα. Ο μόνος από τους 300 βουλευτές. Και οι υπόλοιποι βουλευτές, ναι, δεν δίνουν καμία σημασία στην αγωνία, στον πόνο των Ελλήνων που δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα και κλαίνε, παίρνοντας τηλέφωνο, κλαίνε. Ναι. Λέτε λοιπόν ότι του απαγορεύτηκε να μπει μέσα. Ακριβώς. Σε αυτή την συνάντηση. Λοιπόν, εμείς το κρατάμε αυτό γιατί κρατήστε και με εκείνον... Και με εκείνο πρέπει να επικοινωνήσουμε στην πορεία και να δούμε τι γίνεται και με τους νομικούς σας και τι είναι αυτό που περιμένουμε στη συνέχεια. Έχουν δυσκολέψει κατά πολύ τα πράγματα. Εγώ κρατάω αυτές τις πληροφορίες τις δικές σας και κυρίως την εκτίμησή σας ότι πιστεύετε πως εδώ μιλάμε για προηλυμένη απόφαση. Μιλήσατε εσείς και είπατε ότι μάλλον περιμένουν την επιφύτηση του πολιτικού Αγίου Πνεύματος και κερδίζουν χρόνο για να δουν τι θα κάνουν παρακάτω. Ήθελα βέβαια να δώσω και δύο πληροφορίες παραπάνω αναφορικά
με την ανάπτυξη δικτύου ενημέρωσης υπερχρεωμένων καταναλωτών για τη διαχείριση ιδιωτικού χρέους. Αλλά ξέρετε, ο χρόνος με έχει πάει οριακά και έχω μόνο 2 λεπτά. Αν θέλετε να πείτε 2 κουβέντες και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για να δώσουμε περισσότερα, θα το εκτιμούσα ιδιαιτέρως. Αλλά δώστε 2 κουβέντες. Θα σας δώσω ένα πρώτο στίγμα. Είναι ένα νέο πρόγραμμα στη συνεργασία του ΙΝΚΑ, Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδος, με τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την... όχι γνωμάτευση, ούτε καταγραφή θα μπορούσα να πω, αλλά με τη βοήθεια που μπορεί να προσφέρει το νομικό τμήμα του ΙΝΚΑ προς τους ανθρώπους που είναι υπερχρεωμένοι. Είτε είναι φυσικά πρόσωπα, είτε είναι επαγγελματίες επιχειρηματίες. Δηλαδή, μέσα από τη φόρμα θα έχουμε μια επικοινωνία όπου θα καταγράφουμε τα προβλήματα και θα προσπαθήσουμε να δίνουμε λύσεις το πρόβλημα των κόκκινων δανείων, των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, τέλος πάντων αυτών που έχουν... Συγγνώμη, μιλάτε μόνο για πληροφόρηση και για συμβουλές ή μιλάτε και για νομική υποστήριξη και υπεράσπιση? Σε πρώτη φάση, κυρία Δουλγεράκη, θα είναι συμβουλές και ευελπιστούμε σε επόμενη φάση, αφού πάρουμε τα πρώτα δείγματα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως μας επιτρέψει να δίνουμε και νομική πλέον υποστήριξη σε αυτούς τους ανθρώπους. Είπατε ότι είναι χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σε άλλο χρόνο για αυτό είναι το θέμα. Διότι να μιλήσουμε μόνο για αυτό. Διότι από ό,τι είδα, το δίκτυο αυτό θα επεκταθεί και στην Κρήτη. Νομίζω είναι Κρήτη, Ρόδος, Πειραιάς, Αγρίνιο, Κόρινθος. Ακριβώς, όπως το είπατε. Ωραία. Λοιπόν, κρατάω αυτές τις πληροφορίες, θα τα ξαναπούμε για αυτό το θέμα. Και βέβαια για όλη την επικράτεια, έτσι. Ναι. Αυτές οι πόλεις θα μπορούν εκεί τοπικά να επιλύουν κάποια ζητήματα, αλλά το κέντρο, το αρχικό είναι η Ομοσπονδία, θα είναι για όλη την επικράτεια. Δηλαδή, αν λειτουργεί ένα κέντρο εδώ στο Ηράκλειο ή λειτουργεί ένα κέντρο στη Ρόδο, μπορεί να απευθύνονται Δωδεκάνησα, Κυκλάδες κλπ. Στην περιοχή και στη Ρόδο τηλεφωνικά, ακριβώς, θέλετε να πείτε, για να παίρνουν συμβουλές, ή μπορώ εγώ από εδώ να πηγαίνω σε ένα άλλο κέντρο τηλεφωνικά για να παίρνω συμβουλές? Αυτό θέλετε να μου πείτε? Ακριβώς. Μάλιστα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, έχετε ένα χρέος στην εφορία, έχετε ένα χρέος στην τράπεζα, έχετε ένα χρέος στο ταμείο και ζητάτε μια βοήθεια το τι μπορείτε να κάνετε. Θα υπάρχουν λοιπόν οι δικηγόροι εκείνοι οι οποίοι θα καθοδηγούν τι ενέργειες πρέπει να κάνει, είτε να προσφυγεί στη δικαιοσύνη, είτε να ζητήσει απαλλαγή, είτε να ζητήσει διαγραφή. Όλα αυτά είναι νομικές συμβουλές που θα δίνουμε στο ιδιωτικό χρέος των πολιτών. Μάλιστα. Και όλα αυτά με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ φαντάζομαι καταλαβαίνετε γιατί σας ρωτάω. Ναι, βεβαίως καταλαβαίνω, αλλά μην νομίζετε ότι είναι τεράστιο το ποσό. Εντάξει, 59.000, 55.000, κάπου εκεί είναι το ποσό για όλη την επικράτεια. Μάλιστα. Είναι ένα πρώτο δείγμα για να δούμε αν και κατά πόσο μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτό το σχέδιο και ευελπιστούμε ότι να πάμε καλά για να συνεχίσουμε και εντάξει, μετά. Τα ξαναλέμε. Ευχαριστώ, κύριε Λεχωρίτη. Καλή συνέχεια. Καλημέρα σας.